Γεια σας και χαρά σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Που κοιτάμε, παλιά είχαμε ένα λαμπάκι πάνω στις κάμερες, τώρα πάει και αυτό. Τώρα είναι γερανός, ναι. Γερανός, ναι. Παλιά είχαμε ένα λαμπάκι, τώρα κάηκε. Ναι, τι έγινε, ωραία. Λοιπόν, εγώ τόση ώρα δεν μιλάγα γιατί δοκιμάζω αυτό το επιπληκτικό πράγμα που θα σας δείξει τώρα ο Θέμος. Δεν υπάρχει, θέλω να τα φάω όλα. Το έλεγε και η καλεσμένη του προηγούμενου μέρους, να το κοντινό στο λαμπάκι, το βλέπεις, ότι της είχε σπάσει μύτη. Τι θα φτιάξουμε, αγόρι μου, σήμερα? Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ένα ψωμάκι γιορτινό, το οποίο θα το γεμίσουμε με ένα λουκάνικο Κρήτης, λιαστή ντομάτα και κριτική γραβιέρα. Παιδιά, είναι το απόλυτο σνακ. Ναι. Είναι πεντανόστομο. Πες μου ότι είναι και εύκολη συνταγή. Είναι πολύ εύκολη συνταγή. Το λέμε γιορτινό ψωμί, γιατί είναι κάτι παραπάνω από ψωμάκι και μπορούμε να το κάνουμε σε ένα τραπέζι. Λοιπόν, δηλαδή... θέλω να σας πω ότι το παλικάρι εδώ έχει κάνει ειδικές σπουδές στη Γαλλία. Τζάμπα, σας θέλαμε στα Παρίσια. Και έμαθες να ζυμώνεις καταπληκτικά ψωμιά. Οπότε, όταν σας λέει για ζύμες, θα τον ακούτε με ανοιχτά τα αυτιά. Προϊόντα κριτικά, ντόπια, εξαιρετικής ποιότητας, με ονοματεπώνυμο, Αφή Κασάκη. Με υπέροχη συσκευασία, αλλά πάρα πολύ δυνατή γεύση, που νομίζω ότι αυτό είναι που δίνει όλη τη γεύση του ψωμιού. Κάνουμε ένα καλό ζυμάρι και μετά βάζουμε πάρα πολύ νόστιμα και σωστά προϊόντα για να δώσουν ακόμα περισσότερη γεύση. Τα καλά υλικά απογειώνουν μια συνταγή. Θα τα βρείτε σε όλα τα επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και σε μικρά ντελικατέσεν. Είναι προσιτά, είναι οικονομικά και πάνω απ' όλα εξαιρετικής ποιότητας. Και έχει και πάρα πολλές γεύσεις. Και είναι και ένα ψωμάκι που το τρως και για πρωινό, το τρως και για δεκατιανό, το τρως και με το φαΐ σου. Ωραία. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με το ζυμάρι. Πρέπει να κάνουμε τη ζύμη από νωρίς. Η ζύμη πρέπει να ξεκουραστεί. Λοιπόν, τα υλικά μας. Τα υλικά μας. Αλεύρι μέσα στον κάδο, το μίξερ. Μπορεί να γίνει η ίδια διαδικασία στο χέρι. Θέλει πιο πολύ υπομονή, πιο πολύ ζύμωμα. Εντάξει. Το κεφάλι μου με πιάσει. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Νερό. Δεν θα μας πεις τα υλικά. Ναι. Συγγνώμη, πόσο δίκιο έχεις. Λοιπόν, ναι, είδες. Λοιπόν, συγγνώμη, τα υλικά μας τα γρήγορα. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, νερό παγωμένο, όχι βρύσεις, νερό που δίνουν στο ψυγείο, είναι ένας μύθος με τα ζεστά νερά. Λοιπόν, γιατί παγωμένο, βοηθάει καλύτερα τη ζύμη. Τη μαγιά φταίει. Μπράβο. Μπράβο. Yes, τέλεια. Λοιπόν, παπαρονόσπορος, γραβιέρα, λιαστή ντομάτα η οποία την έχουμε αλέσει, λουκάνικο Κρήτη, το συγκεκριμένο είναι από τον Κασάκη, είναι εξαιρετικό και έχει μέσα δίκταμο και. Μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Έχει δίκταμο και θυμάρι. Είναι πολύ αρωματικό και πολύ νόστιμο. Αλάτι, φρέσκια μαγιά. Αυτά. Εύκολα υλικά. Έχει φοβερά αρώματα. Ακόμα και έτσι θα μου. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Ωραία. Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το αλεύρι, ένα αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και παντού. Βάζουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις γιατί είναι ένα αλεύρι το οποίο το βρίσκουμε εύκολα παντού. Εντάξει. Λοιπόν, και βάζουμε νερό παγωμένο. Το νερό παγωμένο θα κάνει τη μαγιά να δουλέψει στην ώρα της. Μπράβο. Στο φούρνο πολύ, δηλαδή. Πολύ αργά. Ωραία. Και να βγάλει τα αρώματα. Εντάξει, το ζεστό νερό θα απογειώσει γρήγορα τη μαγιά, θα γίνει μια φούσκα και θα είναι ένα ψωμί χωρίς αρώματα, χωρίς τίποτα. Το παγωμένο νερό θα κοιμήσει το μύκητα που λέμε, το μικρόβιο της μαγιάς και θα δουλέψει πολύ σιγά και θα βγάλει τα αρώματα μέσα στο ψωμί, μέσα στο ζυμάρι. Πόσο μ' αρέσει που τα λες ποιητικά. Λοιπόν, μαγιά φρέσκια. Ο μύκητας ήταν πολύ ποιητικό. Κοιμήσου μύκητα. Λοιπόν, και απ' την άλλη, αλάτι. Εξήγησε το και αυτό. Γιατί από τη μια μεριά του κάδου η μαγιά και γιατί από την άλλη το αλάτι. Λοιπόν, η μαγιά μα είναι μικρόβιο, εντάξει. Ναι. Το οποίο έχει μπει μέσα με ελεγχόμενο τρόπο. Δεν είναι. Καθαρίζουμε τον πάγκο του ευρώμικου ψωμί. Δεν είναι και μικρόβιο. Λοιπόν, είναι μύκητας, είπαμε. Είναι μύκητας, μπράβο. Το λέμε επιστημονικά. Και ο μύκητας τον βοηθάει η ζάχαρη, τα ζάχαρα να ανέβει και του σκοτώνει αλάτι. Οπότε τα βάζουμε μακριά. Το ξύδι. Και θα αναρωτιέται τώρα η καλή μου νοικοκυρά που μας βλέπει από το σπίτι. Μα όταν τα βάλεις στο μίξερ και ξέρει να κατέβεται. Δεν πρέπει να κουμπίσει το ένα πάνω στο άλλο. Όταν τα βάζεις μέσα. Ωραία. Μπράβο. Μέχρι εσύ να συναρμολογήσεις το μίξερ και μέχρι εσύ να γράψετε τα υλικά για τη συνταγή μας που τα βλέπετε τώρα στην κάρτα που σας δίνουν οι καλοί συνάδελφοι, εγώ θα δώσω πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στο μαράκι που μας βλέπει κάθε μέρα. Ποιο είναι το μαράκι που μας βλέπει κάθε μέρα, να το φιλήσω κι εγώ. Φίλα το μαράκι. Μαράκι. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε, είναι φίλη του Γιαννάκη. Του δικού σου, του Γιάννη. Ναι, και μας είναι βλέπει πάρα πολύ καλή και φίλη. Είναι φαν της εκπομπής και πολύ την ευχαριστούμε που μας βλέπει κάθε μέρα. Λοιπόν, τα αφήνουμε και ζυμώνεται σιγά σιγά. Άρα είναι 3 χρονών το μαράκι. Όχι, είναι μεγαλύτερη. Έρχεται και προσέχει το Γιάννη. Την προσέχει και παίζουν μαζί. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Και συνεχίζουμε. Κάνουμε χώρο.
Εννοείς ότι είναι η babysitter που προσέχει το γιο σου ή είναι πιο μικρή, είναι παιδάκι? Όχι, δεν θα έβαζε ένα 6χρονο ή 7χρονο babysitter. Θα ήμουν τραγικό. Θα με πήγαινε μέσα και η πρόνοια. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι. Και... λοιπόν, ναι. Άρα είναι 6χρονο το μαράκι. Έχετε με τη μαμά της και παίζουμε. Έχεις πουλήσει και εσύ πόσο χρόνο είναι το μαράκι. Μπράβο, Γιαννάκης. Του αρέσουν οι μεγαλύτερες, ε. Μην το συνεχίζει, γιατί μας βλέπουν οι άνθρωποι. Λοιπόν. Πού είναι το ζυμάρι? Στο ζυγείο. Τέχα. Πάω. Ευχαριστώ. Αυτά και με αυτά, είδες. Τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ζυμώνεται σιγά σιγά το ψωμί. Το έχουμε βάλει στον κάδο του μίξτερ. Πολύ αργά. Πόση για πόσο ώρα... κόσμο κάναμε. Κάναμε, είναι το ζυμάρι, δηλαδή πώ το σκόνη είναι καλό ζυμάρι. Ο Χριστός και η Παναγία. Και στο ψυγείο, αν πιάσει είναι παγωμένο, βλέπει. Λοιπόν, πόση ώρα τα αφήνουμε εδώ να. Το πόση ώρα είναι πολύ σχετικό. Τη ζύμη τη βλέπουμε. Πρέπει να έχουν σπάσει κόμπι το λευγείο και να, γίνει, να είναι το ζυμάρι όσο πιο ομογενοποιημένο γίνεται. Βλέπετε, σαν το ζυμάρι. Εδώ είναι για να φάει όλο το κανάλι. Είναι ωραίο, λαστιχωτό. Κάνε να φάει όλο το κανάλι. Γενέθλια έχουμε σήμερα. 25 χρόνια Creative TV. Πεινάει ο εργαζόμενος. Θέλω να ρωτήσεις κάτι. Από το μίξερ ήταν τόσο πολύ ή έγινε στο ψυγείο? Όχι, στο ψυγείο. Είναι αυτό που το πατάω κάθε πάλι. Ωραία. Λοιπόν. Θα ήταν ας πούμε το μισό ή... Ενώ μην περιμένει η νοικοκυρά να βγει τόσο το ζυμάρι και κάνει μια ώρα εκεί. Το ζυμάρι, όταν το ζυμώνουμε, είναι λίγο. Στο ψυγείο αργότερα φουσκώνει και μεγαλώνει. Πετσετούλες και τέτοια από πάνω, όχι. Εννοείται, θα τα πούμε στην πορεία αυτά. Όταν βγει η ζύμη, θα πούμε και τα υπόλοιπα τη ζύμη. Λοιπόν, έχει ξεκουραστεί η ζύμη, είναι έτοιμη, την απλώνουμε στον πάγκο. Πόση ώρα την είχε και ξεκουραζόταν εκεί στη δροσιά του ψυγείου? Θέλει τουλάχιστον ένα τετράωρο. Ένα τετράωρο. Ναι, ναι. Αν βιαζόμαστε, πάλι θα βγει το ψωμί, αλλά θα βγει άλλο πράγμα. Εντάξει. Τέλεια. Το ανοίγουμε πολύ καλά. Κάνουμε ένα ορθογώνιο όσο καλύτερα μπορούμε. Εντάξει. Και ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με τη λιαστή ντομάτα. Να μην ρωτήσω. Να ρωτήσω τι θέλει. Μπορούμε να μην βάλουμε λιαστή ντομάτα. Εσύ είπες να ρωτήσω. Ωραία. Φέρω. Βασικά μπορούμε να μην κάνουμε και ψωμί. Αν σα αρέσει ψωμί. Αν μπορούμε να βάλουμε κάνε σάλτσα παξιμάδι. Ντομάτα σκέτη, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Λοιπόν, ποιο ο λόγο που βάζει λιαστή ντομάτα, ξέρει? Όχι. Σκέψου, μην ξέρει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θέλω να σου πω 9 λεπτά. Εγώ σε προειδοποιώ έτσι για να ξέρεις να μοιράσεις το χρόνο σου. Τέλεια. Λοιπόν, βάζουμε για την ντομάτα πρώτα απ' όλα γιατί έχει πολύ έντονα αρώματα. Και κατά δεύτερον, είναι μια ντομάτα αφυδατωμένη. Η οποία θα βγάλει έξτρα υγρά στο φούρνο. Δεν θέλουμε λοιπόν υγρά. Δεν θέλουμε. Έχεις πάρει το λουκάνικο με όλα αυτά τα ωραία μυρωδικά της Κρήτης. Ξαναλέω. Πήραμε λουκάνικο Κρήτης από τον Κασάκη, το οποίο είναι ένα χοιρινό λουκάνικο από χοιρινή σπάλα, η οποία έχει μέσα αντέχει αρωματίσει με δίκταμο και θυμάρι. Η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ στα αρώματα. Στο ψωμί. Το έχει ψιλοκόψει. Το έχουμε ψιλοκόψει και το απλώνουμε στο ψωμί. Στο ζυμάρι. Πολύ ωραία. Θεέ μου, θα μπορούσαμε, αν κάποιο έχει πάρει κάτι άλλο από εδώ, να βάλουμε κάτι άλλο. Ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά. Αλλά κάτι έντονο πάλι. Δηλαδή απάκι. Πανσέτα, ας πούμε. Πανσέτα, απάκι, μπράβο. Μπράβο, Γενική. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με την καβιέρα. Έχει πάρει μια όρημη, ωραία κριτική. Θα μπορούσα να πάρω και καβιέρα Κρήτη. Ναι. Θα μπορούσα να πάρω και παρμεζάνο. Αλλά το έχει κάνει και κριτικό. Αγαπάμε. Ό,τι αγαπάτε εσείς. Κάτσε να και άμα θέλετε ελληνικά τυριά, μπορούμε να βάλουμε και ένα καπνιστό τυρί με τσόγου. Okay. Λοιπόν, και τώρα τι κάνουμε. Έχουμε απλώσει το μισό ζυμάρι, μάλλον έχουμε απλώσει τη λιαστή ντομάτα στη μισή ζύμη. Βάζουμε τα χεράκια μας στην άκρη της ζύμης και την κλείνουμε. Πολύ απλά. Αυτό. Πατάμε καλά με τα χέρια μας. Θα βγάλω το γάντι, γιατί δεν βγάζει το γάντι καθόλου. Αγγελική, πρόσεξε. Ξαναπατάμε. Αγγελική. Αυτή είναι μια ζύμη για ένα ψωμί που θα μπορούσε να είναι και σκέτο. Εννοείται. Ή θα μπορούσε να έχει φυσικά γλυκιά γέμιση. Φυσικά. Ή όχι. Ναι, θα μπορούσε. Ναι, μπράβο, μπράβο, πολύ καλά. Λοιπόν, και με ένα μαχαίρι που δεν κόβει καλά, για να μην χαλάσουμε τον πάγκο μας, εντάξει, δεν θέλουμε καινούργια μαχαίρια, ξεκινάμε και το κόβουμε. Πολύ ωραία. Το κόβουμε μπαστούνάκια. Μπαστούνάκια. Τέλεια. Λοιπόν, επειδή μου έχει φάει τα αυτιά, γι' αυτό το έκλεισα. Είμαστε σε καλό δρόμο, είμαστε εντάξει. Θέλει ακόμα ή είναι έτοιμη? Ακόμα λίγο μπορεί να χρειάζεται. Λοιπόν, μία ερώτηση από το κοινό μας. Ναι. Επειδή λίγο αγχώνονται με τα ζυμάρια και είναι και μπελαλίδικα, δηλαδή βάλτε να χτυπηθούν άστο 4 ώρες να ξεκουραστεί κτλ. Αν πάρουν μία έτοιμη ζύμη τύπου σφολιάτας και βάλουν αυτή τη γέμιση που τους φαίνεται. Δεν το χαλάτε τώρα. Εγώ δηλαδή, έχω σηκωθεί από τη φτιάρα το πρωί, έχω ζυμώσει το ψωμί,
Έχω έρθει με το μηχανάκι με 5 τσάντες στα χέρια μου. Έχω κάνει προζήμια. Εντάξει, κόβε. Εντάξει. Τι να κάνω τώρα. Ωραία. Θα δώσω εγώ τη λύση στο κοινό. Αυτό το πράγμα. Θα δώσω εγώ τη λύση στο κοινό. Είναι νοικοκυρά Καμάτρα. Θέλει να πάρει τη σχολιά. Άμα δεν είχαμε κάμερες στο στούντιο, μπορούμε να πάρουμε μια φωτογραφική μηχανή να γυρίσουμε να δείσουμε την εικόνα. Καλά, βρε άνθρωπε, δεν σου είπαμε και κάτι. Λοιπόν, αγαπημένη μου τηλεθεάτρια, άκου εμένα. Εάν δεν θέλεις να κάνεις ζυμάρι, πάρ' το Θεό μου ένα τηλέφωνο, να σου φτιάξει το ζυμάρι τώρα. Όταν το κάνεις τη γέννηση. Δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα έτοιμη ζύμη ψωμιού. Εντάξει, εδώ τελείωσα. Μπράβο. Αυτό είναι ψωμί που σας είπα εγώ. Μη φας ποτέ, κυρία μου, ψωμί, άμα βαριέσαι να το ζυμώσεις. Καλές μου κυρίες, δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί δεν πουλάει κανείς έτοιμη ζύμη ψωμιού. Κατάλαβα τι γίνεται. Πουλάνε ζύμες φωλιάτας, πουλάνε ζύμη για πίτα, είναι κάτι άλλο. Εντάξει, πόσο ευγενικά το είπα. Ναι, αφού μας κατέκραξες, πόσο ευγενικά το είπα. Και το στρουφάμε. Στρουφάμε, ναι. Τέλεια. Κάνε ένα και κάνε μετά, περίμενε να συγκεντράρει. Κάνουμε πάρα πολλά. Να ρωτήσω κάτι. Εδώ. Το ότι μας έχει φύγει η λικογέμιση δεν μας πειράζει. Δεν μας νοιάζει, βάλουμε από πάνω. Και ό,τι περισσέψει, τη γανίζει, σπάσε ένα αυγό. Λοιπόν, δείτε, κάν το λίγο σιγά σιγά θέλουν. Το πιάνεις από τη μία και το στρίβεις αντίθετα. Και αν δεν δύο πλευρές, δείτε το τώρα αυτό. Θα λερωθεί τώρα. Και δεν μπορώ να βάλω γάντια γιατί με τα γάντια κολλάει. Δυστυχώς, εντάξει. Όχι, μόνο εγώ θα κάνω. Τόσο εύκολα. Πάρα πολύ εύκολο. Το βάζουμε σε ένα ταψί σε μια σκάρα η οποία έχει πάνω λαδόκολλα και αφήνουμε το ψωμί να φουσκώσει, να ξεκουραστεί για άλλη μισή ώρα. Θέλει μισή ώρα να ξεκουραστεί από το ζύμωμα που το έχουμε κάνει τώρα. Το σκεπάζουμε και με μια πετσέτα. Ή αλλιώς το βάζουμε σε κάποιο ντουλάπι ή κάπου να μην το χτυπάει αέρας. Εντάξει, πιο απλά. Είναι το μέγεθος που προτείνεις ιδανικά είναι αυτό για να είναι. Δηλαδή, να μην πάμε να κάνουμε ένα μεγάλο. Θα έλεγα όχι μεγαλύτερο. Όχι μεγαλύτερο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, βλέπετε ξανά την κάρτα με τα υλικά. Γιατί αν είναι να την κάνεις στην ταγή, κάν τη σωστά. Αγγελική, ένα πιάτο από εκεί, είναι από κάτω, από εδώ, ένα πιατάκι. Λοιπόν, προθερμαίνουμε το φούρνο μας. Λοιπόν, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 220 βαθμούς. Άστο το πέρα, μπράβο. Θέλω να βάλω τις ζύμες αυτές, δεν φτάνουν. Κάθε φορά που έχουμε θα κάνουμε δύο ψυχές. Βγαίνουν πολλά, έτσι. Βγαίνουν αρκετά. Και δεν είναι κουραστικό, παιδιά. Αν το κάνετε στο μίξερ, το αφήνετε να ξεκουραστεί, το γεμίσετε και τα κάνετε, το αφήνετε και μισή ώρα και φούρνο. Αυτό δεν είναι μπελαλίδικο τελικά. Είναι. Κοίτα, να σου πω κάτι τέλειο. Δεν μπορούμε να απλοποιήσουμε τα πάντα. Μερικά πράγματα, άμα θέλουμε να γίνουν σωστά, πρέπει να τα ταλαιπωρηθούμε λίγο. Λοιπόν, προθερμαίνει, ξαναλέω, το φούρνο σε τι θερμοκρασία. Προθερμαίνουμε το φούρνο σε θερμοκρασία των 200 βαθμών, όσο πάει ο φούρνο δηλαδή. Αγγελική, πρόσεξε. Και όταν είναι έτοιμο, τι κάνουμε. Τέλειο. Θέλω να καθαρίσω τον μπάγκο και θα βάλω εδώ πάνω τη λαμαρίνα. Εννοείς τη σχάρα. Τη σχάρα, ναι. Πάντως μπορεί να γίνουν ναι. Έτσι και ίσως και ελάχιστα μικρότερα και να είναι το κουβέρ στο γερμανικό τραπέζι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, βάζουμε τη σχάρα εδώ με αυτά που έχεις ετοιμάσει και παίρνεις νεράκι. Το νερό θα δώσει χρώμα. Θα δώσει. Άμα τυχόν έχει κάνει το ψωμί πέτσα, θα σπάσει την πέτσα και θα φουσκώσει πιο καλά το ζυμάρι μας και θα δώσει έξτρα χρώμα στο φούρνο στο ψήσιμο. Μπράβο, κύριε. Και η τελευταία πινελιά λέγεται παπαρουνόσπορος. Μπορούμε να βάλουμε σουσάμι. Να βάλουμε μαύρο σουσάμι. Ο παπαρο... Σπόρια. Πάει πάρα πολύ. Πάει πάρα πολύ. Σπόρια. Γενικά. Δείτε τι ωραία το κάνει το κορίτσι και πόσο ταιριάζει ο παπαρονόσπορος με το μαύρο το νυχάκι το εορταστικό. Είναι blue black. Το ψήσιμο τώρα είναι με το μάτι το ψήσιμο. Λοιπόν. Δεν μπορώ να δώσω χρόνο. Είναι σίγουρα πάνω από 15 λεπτά. Πάνω από 15-20 λεπτά κάπου εκεί. Ωραία. Βγάζεις τα έτοιμα και βάζω εγώ να φουρνίσουμε. Πολύ ωραία. Τα βάζουμε πάνω, κάτω, χαμηλά, στη μέση. Ωφου, Παναία μου. Και πώς φαίνεται ένα καλό ψωμί. Πώς φαίνεται τώρα. Για πες. Παίρνουμε ένα ξύλο κοπής. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Η ζύμη έχει αρχίσει και βγάζει τα αρώματά της. Το λουκάνικο έχει βοηθήσει πάρα πολύ με το δίκταμο και το θυμάρι που έχει ψηθεί μέσα. Έχει πάρει ωραίο χρώμα. Τέλεια. Και. Μπορεί να δείξει κάμερα, λέτε, πως είναι μέσα, είναι κούφιο. Κούφιο έχει αυτές τις φούσκες. Μπράβο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι σήμα κατά τη θέση ότι είναι ένα καλό, καλοψημένο ψωμί. Είναι καλοζυμωμένο. Καλοζυμωμένο. Η φούσκα που λένε κάποιοι άνθρωποι που μας κλέβουν οι αρτοποιοί είναι ένας μύθος. Δεν σε κλέβουν. Ένα καλοζυμωμένο ψωμί. Το έχω ακούσει, γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι, ναι, όχι. Ότι βάζουν μέσα διωγγωτικά και τα λοιπά και γι' αυτό είναι καλό. Άλλο. Αν βάζει κάποιο διωγγωτικά είναι άλλο. Αλλά ένα καλοζυμωμένο ψωμί, εγώ δεν έχω βάλει τίποτα και γίνει μια χαρά. Λοιπόν, εγώ επειδή είδατε. Ότι το δοκίμασα, όχι απλό το δοκίμασα, τσακίζω το δεύτερο. Είναι πεντανόστιμο. Μοσχοβολάει όλο το στούντιο. Τέλειο είναι. Και να σου πω κάτι.
το λουκάνικο με αυτά που έχει μέσα τα αρωματικά. Σου δίνει και την αίσθηση ότι έχει βάλει και σαν ελιές. Έχει αυτό το θυμάρι και το δίκτυο, σου δίνει άλλη γεύση τελείως. Έχει μπερδέψει για σύντομα με το λουκάνικο και είναι τέλειο. Παιδιά, είναι ελληνικότατη γεύση, είναι πάρα πολύ ωραίο. Να το πάρει το παιδί στο σχολείο, στο φροντιστήριο, είναι και σε γιορτινό τραπέζι. Οι καλεσμένοι θα πάθουν πλάκα. Ξαναλέω, ζυμώνουμε και αφήνουμε τη ζύμη στο ψυγείο. 4 ώρες. Μπράβο, Θεμά. Εξαιρετικό. Να είστε καλά. Γι' αυτό λέω, δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε μια έτοιμη ζύμη. Δεν υπάρχει ψωμιού ζύμη έτοιμη. Εντάξει, αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ακολουθούν σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και όταν επιστρέψουμε, σταματάμε να τρώμε και κάνουμε για βόλτες στην πόλη και μαθαίνουμε μυστικά ομορφιάς και για το πρόσωπο και για τα μαλλιά μας. Ταλαντούχοι άνθρωποι μας λένε τα μυστικά τους.